Μετά από μία χρονιά στους πανθέους του Sky, επιστρέφει στον ρόλο της ο Σοφία Σιδέρη στην επιτυχημένη σειρά Emily in Paris. Παρά τη σύντομη συμμετοχή τη, ανάγκασε τους ηθήνοντες της παραγωγής να τη συμπεριλάβουν και στην τέταρτη σεζόν η οποία κάνει πρεμιέρα στις 15 Αυγούστου. Η τέταρτη και τελευταία σεζόν ξεκινά με τα ερωτικά μπερδέματα της Έμιλη που θα καθορίσουν τις εξ... Ο λόγος για τη Μελία Κράιλινγκ, η οποία εμφανίζεται και στο τρέιλερ, που επιστρέφει ως το κορίτσι της Καμίλη. Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός επέστρεψε στην Ελλάδα για μία χρονιά παρόλο που για περισσότερα από δέκα χρόνια έκανε καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διεθνής καριέρα για τη Μελία Κράιλινγκ των Πανθέων. Λίγο πριν επιστρέψει στις οθόνες μας μετά τους Πανθέους, στη σειρά Έμιλιν η μελία κράιλινγκ χαλαρώνει μακριά από άγχη και σκοτούρε στι καθημερινότητε, ενώ αυτέ τι μέρε ταξιδεύει στα ελληνικά νησιά και κάνει βουτιέ στι καταγάλανες παραλίε. Όπω αναφέρει η εφημερίδα Real Life, σε ρεπορτάζ τη Πολυξένη Καραμίχα, η πρωταγωνίστρια των Πανθέων είχε την ευκαιρία να απολαύσει, ω τουρίστρια την Αθήνα, αλλά και την Ελλάδα γενικότερα, με του φίλου τη και τον σύντροφό τη, τον αρχιτέκτονα Νίκο Καλατζόπουλο. Μέρη που έχουν επισκεφθεί είναι οι σπέτσες, η επίδαυρο και η μάνη, με την παρέα να αλλάζει σε κάθε προορισμό, όπω και το μέσο με το οποίο το προφίλ τη ηθοποιού. Είναι κόρη τη γνώστης Ελληνίδα δημοσιογράφου Κάτιας Δήμοπουλου και του Αμερικανού Ράνταλ Άρθουρ Κράιλινγκ, μεταξύ άλλων έχει εμφανιστεί στο πλάι του Τζέρεμι Άιρον στη σειρά Βοργίε το 2022 συμμετείχε στο Emily in Paris, τη σειρά που με την τεράστια επιτυχία της έκανε το Παρίσι να κατακλυστεί από τουρίστες που αναζητούσαν το Emily Effect, όπως ονομάστηκε όλο